Αγώνας Εθνικός Πειλέας με την ομάδα του Ατρόμητου Πλαγιάριου. Μια ευγενική χορηγία Μπίλης Παλάς, αίθουσα δεξιώσεων Αργύρης Δελιγιώργης, Αθανάσιος Γιώργης Σούδης υπεύθυνη, Στέλιου Καζατζίδη 24, στην Πειλαία Θεσσαλονίκης με τηλέφωνο 2310-383-183. Έτοιμες οι δύο ομάδες και ο Σκαφίδας είναι ο διαιτητής της συνάντησης. Περνούν, χαιρετούν μεταξύ τους παίχτες και με τον διαιτητή. Ξεκίνησε το παιχνίδι. Για να δούμε. Θέλει Μπουλγουρίδης. Θα κάνει την παράλληλη σέντρα, θα βγει στο πίσω δοκάρι. Ναι, και θα κάνει το 1-0 ο Κυλαχίδης. Η παράλληλη σέντρα που έγινε από τον Μπουλγουρίδη, ο Κυλαχίδης θα πάρει την παλιά έτοιμη παρεβάλλε 1-0 στο 11ο λεπτό για την ομάδα του Εθνικού Πειλέας. Για να δούμε εδώ. Μέσα στην περιοχή. Κάτι θα γίνει εδώ, θα ζητήσει κάτι ο παίκτης της ομάδας του Εθνικού. Παίζεται λέει ο κ. Σκαφίδας, δεν υπάρχει τίποτα. Και τώρα Ράπτης, Νίκος Ράπτης. Περνάει ανάμεσα από όλους τους παίκτες. Με το δεξί προσπαθεί να πλασάρει, θα φύγει δίπλα από το κάθε δοκάρι. Το δεξί δεν είναι καλό του βέβαια το πόδι, το δεξί, το αριστερό είναι το καλό που λέμε. Και για να δούμε και πάλι ο Εθνικός Πειλέας στην επίθεση. Είναι εδώ ο Ράπτης, θα γίνει αυτό φάουλ. Θα δώσει διαιτητής κάρτα, όχι θα δώσει πέναλτι. Χωρίς κάρτα πέναλτι για, από τον κύριο Σκαφίδα Ράπτης τώρα, παίρνει φορά. Ράπτης, θα σημειώσει τον γκολ, όχι. Δεν θα μετρήσει ο διαιτητής, θα πει επανάληψη. Επανάληψη θα πει ο κύριος Σκαφίδας, για να δούμε ξανά. Νίκος Ράπτης, ο πρώτος σκόρερ της Α κατηγορίας, όλης της Α. Παίρνει φορά. Η μπάλα δεν το δοκάρι. Να δοκάρι, δεν μπόρεσε ο Νίκος Ράπτης να σημειώσει δεύτερη φορά τον γκολ. Και τώρα από την άλλη πλευρά. Θα μπει στην περιοχή, πρέπει εκεί να ήταν ο Τσατσαρόνης. Παίζεται λέει ο κύριος Σκαφίδας, δεν υπάρχει τίποτα. Για να δούμε. Εδώ Ράπτης θα κάνει τη σέντρα στο πίσω δοκάρι. Πάνω στην κίνηση Μπουλγουρίδης και 2-0 στο 49-50. Ο Μπουλγουρίδης είναι αυτός που θα ανεβάσει τον δίκτυο του σκορ στο 2-0 για τον Εθνικό Πειλέας απέναντι στον Ατρόμητο. Και για να δούμε τώρα Κουκουρδίνος για τον Τσατσαρόνι, θα γίνει παλιά. Μόνο στον Ράπτης, θα μαλάνει παίκτες στο Ατρόμητο γιατί νομίζουν για offside. Ο διαιτητής λέει παίζεται και ο βοηθός Ράπτης και με το δεξί θα κάνει το 3-0 στο 52. Σταμάτησαν όλοι οι παίκτες στο Ατρόμητο, νόμιζαν offside. Ο βοηθός είπε παίζεται. 3-0. Νέα επίθεση για την ομάδα του Εθνικού. Είναι εκεί, ανοίγεται ο Μπουλγουρίδης. Μπουλγουρίδης, κάτι θα γίνει από πίσω ένα μαρκάρισμα και γυρνάει τη φάση πίσω ο διαιτητής, θα δώσει κάρτα. Κάρτα στον παίκτη του Ατρόμητου και δεύτερη κίτρινη κόκκινη. Εκτέλεσε εκεί έξυπνα ο Τσατσαρόνης, όμως η μπάλα θα φύγει out. Παραμένει το ίδιο σκορ το 3-0. Είναι εδώ πρέπει να είναι ο Φουρλίγκας. Ένα πέναλτι, νέο πέναλτι για την ομάδα του Εθνικού. 2 έδωσε, 2 ζήτησαν. 82. Ράπτης και τώρα όμως θα μετρήσει τον γκολ κανονικά. 4-0 στο 58. Ο Νίκος Ράπτης πρώτος σκόρερ. 2 τα γκολ του σήμερα, για να δούμε. 1-2 τώρα με τον Μπουλγουρίδη και πάλι Ράπτης. Και θα κάνει το 3-0. Ναι. 3-0 χατρίκ από τον Νίκο Ράπτη. Από τα 19 πάει στα 22 αν θυμάμαι καλά. Συνολικά. Πέρασε ο Ράπτης και πάλι. Για να δούμε. Φεύγει ο Νίκος Ράπτης. Πρωταγωνιστής ο Νίκος Ράπτης, δεν κάνει τον γκολ, δίνει δίπλα στον Μπουλγουρίδη και το 5-0, με συγχωρείτε το 6-0 από τον Μπουλγουρίδη στο 65, 6-0 από τον Μπουλγουρίδη. Θα γίνει το σουτ, η μπάλα θα βρει το δοκάρι στην επαναφορά και πάλι νέο σουτ θα βγάλει ο Τουτσόγλου. Ράπτης στον Μπουλγουρίδη και ο Μπουλγουρίδης 7-0 στο 90, 7-0 τελικό αποτέλεσμα για τον Εθνικό Πειλέας.